Το δρόμο από Κρανιά μέχρι την επαρχιακή οδό από Παλαιοχώρη προς την εθνική οδό Καρδίτσα Τρίκαλα, ο οποίος ολοκληρώθηκε πρόσφατα, επιθεώρησε ο νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, συνοδευόμενος από τον νομάρχη έργων κ. Νίκο, τον δήμαρχο Παμίσου κ. Παπακώστα και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κρανιάς κ. Βράτζα. Ο καινούργιος αυτός δρόμος που συνδέει την Κρανιά με την επαρχιακή οδό από Παλαιοχώρη προς την εθνική οδό Καρδίτσα Τρίκαλα έχει μήκος 2,5 χιλιόμετρων περίπου. Υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα που είχαν σχέση με τις ιδιωτικές εκτάσεις τις οποίες έπρεπε να παραχωρηθούν για να αποκτήσει ο δρόμος το πλάτος που έπρεπε. Οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν, της Κρανιάς ανταποκρίθηκαν σε αυτό το αίτημα, παραχώρησαν η δυτική έκταση κάποιων μέτρων ή και περισσότερων μερικοί, προκειμένου να κατασκευαστεί ο δρόμος, ο οποίος όπως είπα στην αρχή ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, έχει σημανθεί, έχει διαγραμμιστεί και παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Με το δρόμο αυτόν γίνεται η επικοινωνία των κατοίκων του Δήμου Παμίσου, η ενδοεπικοινωνία μεταξύ των τοπικών διαμερισμάτων γίνεται πολύ πιο άνετα και με ασφαλέστερο τρόπο. Και επιπρόσθετα ο δρόμος αυτός διευκολύνει τους κατοίκους που έρχονται από το Μοζάκι και θέλουν να επισκεφτούν τις επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του Εθνικού Δικτύου Καρδίτσα Τρίκαλα, διαμέσου αυτού του δρόμου να τις επισκέπτονται, διότι είναι ένας δρόμος παράλληλος προς την Εθνική Οδό και κατά μήκος των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται στην Εθνικό Δρόμο Καρδίτσα Τρίκαλα.